Το μεγαλύτερο πρόβλημα των δημοκρατικών εν ώψη των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών δεν είναι μόνο η πολιτική της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, αλλά και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κάθε μέρα αποδεικνύει πως υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την διανοητική του κατάσταση. Έτσι πλέον για τους δημοκρατικούς, ο πρόεδρός τους έχει καταστεί βαρύδι για αυτούς, καθώς τα περιστατικά που καταδεικνύουν πως δεν λειτουργεί φυσιολογικά και σίγουρα όχι στο επίπεδο που πρέπει για να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο. Η δημοφιλία του ίσα που περνάει το 40% όταν οι Bill Clinton, Barack Obama και Donald Trump είχαν κατά μέσο όρο ποσοστά αποδοχής μεταξύ 43% και 45% στις ενδιάμεσες εκλογές τους. Οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών είναι κυριολεκτικά εξοργισμένοι με την ακρίβεια που έχει φέρει στις ζωές τους λόγω της σύγκρουσης που προκάλεσε στην Ουκρανία, ενώ για πρώτη φορά από το 1990 ανησυχούν για το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου με τη Ρωσία που θα σημάνει τον θάνατο όλων. Δεν είχαν βιώσει το συνέστημα αυτό για δεκαετίες, ενώ βλέπουν πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα επί Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ δεν θα άφηνε ποτέ να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, ώστε να οδηγηθούν οι δύο υπερδυνάμεις στα πρόθυρα πολέμου, και όλοι θυμούνται πόσο εύρωστη ήταν η αμερικανική οικονομία στα χρόνια της διακυβέρνησης του. Οι Δημοκρατικοί έχουν αρχίσει να αποστασιοποιούνται από το ενδεχόμενο μιας νέας υποψηφιότητας του Τζο Μπάιντεν το 2024. Παράλληλα, οι χαμηλές πτήσεις του κόμματος στις δημοσκοπήσεις των ενδιάμεσων εκλογών προκάλεσαν τις πρώτες βολές κατά του πλανητάρχη τόσο από τον Μπέρνι Σάντερς όσο και από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα.